Με επιτυχία διεξήχθησαν οι δράσεις της διημερίδας, διατροφή και ευεξία, διατροφή παιδί και οικογένεια. Μια δράση η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή στο Πολύκεντρο με ομιλίες επιστημονικές. Συνεχίσαμε το βράδυ με μια συναυλία η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία για να ενισχύσουμε το Σωματείο το Φιλανθρωπικό Στήριξης ΑΜΕΑ. Καταφέραμε να κλείσουμε ακόμα και το δρόμο με ένα συρτάκι, με τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Το ανοιχτό νοσοκομείο πήγε εξαιρετικά, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι και όλες οι δράσεις για τη φυσική δραστηριότητα και την ένταξη των παιδιών αλλά και των εφήβων πήγαν πάρα πολύ καλά. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Σιτίας για τη στήριξή του, μα και τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία Λασιθίου, το Παγνί και την υγειονομική περιφέρεια υπό την αιγίδα της οποίας ήταν όλες αυτές οι δράσεις. Μα πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους, την Οργανωτική Επιτροπή όλης της διαδικασίας που μας στήριξαν, μας βοήθησαν και κάναμε αυτό το όνειρο που είχαμε εδώ και 2 χρόνια πραγματικότητα. Ελπίζουμε να γίνει θεσμός και να βρισκόμαστε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες εδώ στη Σιτία. Ο απότερος στόχος όλων αυτών είναι να ενισχύσουμε την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, γιατί αυτό έχει σημασία, να μην φτάσουμε στη θεραπεία, να ενισχύσουμε την υγεία των παιδιών μας και να είμαστε όλοι εδώ, όλοι οι επαγγελματίες υγείας και εμείς, για να στηρίζουμε τους ανθρώπους και να βοηθάμε ένας τον άλλον.